συνάντησης, ο κύριος Παπαπέτρου, με βοηθούς του, τον κύριο Κωσικίδη και τον κύριο Ελιάδη, και οι τρεις είναι από το Σύνδες. Δίνει τώρα το πρώτο σφύριγμα. Κόλτσης μπροστά για τον Μάλιο. Την Φρασιάδη το 1-2. Μάλιος. Μάλιος στο γέμισμα. Εκεί τρέχει ο Νασιόπουλος. Ελέγχει όμως η άμυνα με τον Πανόπουλο. Νέο γέμισμα. Πιο μακριά. Εντός ο Κατσιαρός εκεί. Και τώρα ο Κένεντι έγκαλε μπροστά. Για τον Φλόρες. Τον Ουντέζε. Τον Εναγκούνα, συγγνώμη. Ο Ουντέζε δεν παίζει σήμερα. Ένα φάουλ που σφύριξε ο κ. Παπαπέτρου. Ο Ουντέζε όπως και ο Μούτας δεν παίζουν σήμερα. Αγώνα τιμωρημένοι. Είναι οι δύο ελλείψεις του Ντουγκουλή, βασικές ελλείψεις. Το γέμισμα τώρα. Τον Φλόρες δεν προλαβαίνει εκεί. Έδιωξε ο Καλυμάνης. Διγκόζης. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ από τον Πανόπουλο. Στον Διγκόζη. Και ο Ιβάν Μίτεφ στην εκτέλεση. Το Αθανασιάδη, έκοψε ο Μάντζιος. Ενώ Αγκούνα. Ναι, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Αθανασιάδης του ευθείας, στα χέρια του Κατεργιανάκη. Η πρώτη προσπάθεια για παραβίαση της εστίας του Άρη. Την κόζει η παλιά. Κατέληξε πλάγια. Δαλκίδης, ο Μάντζιος. Δαλκίδης τώρα. Πάντα Δαλκίδης, το γέμισμα. Τσέβες έβγαλε, και τώρα Φλόρες. Τα κουλάκι στον Τσέβες, ελέγχει όμως ο Καλυμάνης. Έντυρο σωματικός, ο κύριος Καλυμάνης, ψυχήτησα στις καβάλας. Και το Διγκόζη η παλιά είναι δυνατή. Δεν προλαβαίνει ο Άγγελος Διγκόζης και η μπάλα καταλήγει πλάγια. Ενώ ξαναπούμε ότι οι δύο ομάδες, ο Άρης και η Καβάλα, έχουν συναντηθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους σε ένα φιλικό στο Χαριλάου, που ο Άρης είχε κερδίσει με 4-1. Δύο γκολ είχε βάλει τότε ο Χαριστέας, ένα ο Λολίδης και ένα ο Μητσόπουλος από τον Άρη. Ενώ από πλευράς Καβάλας είχε σκοράρει ο Νασιόπουλος. Μάλιος πλάγια η μπάλα από τα πόδια του Κατσιαρού. Λέγαμε λοιπόν ότι στην προετοιμασία έχει κερδίσει 4-1 ο Άρης, αλλά βέβαια η εικόνα της προετοιμασίας δεν μπορεί να δείξει κάτι για το ότι θα γίνει στο σημερινό αγώνα. Και οι δύο ομάδες, όταν ακόμα δεν είχαν οριστικοποιήσει το στυλ παιχνιδιού τους. Θανασιάδης. Σε καλή θέση το φάουλ. Ο Λέσεκ Πις στην εκτέλεση. Σπεσιαλίστας άλλωστε. Ο Πις εκτελεί. Βγαίνει όμως εκεί και μπλοκάρει σταθερά. Ο Καταργιαννάκης, ο Φάνης Καταργιαννάκης. Το 0-0 παραμένει. 6 λεπτά, 7 λεπτά αγώνα εδώ στην Καβάλα. Καβάλα Άρης. Ο Άρης την πρώτη του έξοδο. Στο πρώτο παιχνίδι μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Ως τώρα έχει παίξει 3 αγώνες εντός έδρας και έναν εκτός με τον ΠΑΟΚ όμως. Ενώ η Καβάλα δίνει τον τρίτο εντός έδρας αγώνα της. Πανόπουλος για τον Άρη. Πάντα Πανόπουλος. Ψάχνει να βγει ο συμπαίκτη. Βρήκε τον Τσέβες προς στιγμήν. 1-2. Με φάουλ. Το σημειώνει ο Παπαπέτρου. Θα δούμε αν θα έχουμε και κάρτα. Έχουμε κάρτα, ναι. Κάρτα για τον Τσέβες. Είναι ο Φλόρες, ναι. Είναι για τον Φλόρες η τελικά η κίτρινη κάρτα, που χτύπησε την μπάλα με το χέρι. Η πρώτη λοιπόν κίτρινη κάρτα στον αγώνα από τον κύριο Παπαπέτρου.
Μίτεφ. Στην Μαϊδού Διγκόζη εκεί χτυπάει στο κεφάλι του Κόλτσι. Δαλκίδης και διώχνει ο Μάντζιος. Λιολίδης θέλει να γυρίσει. Τίποτα. Λέει ο κ. Σαπαπέδρου και Μίτεφ τώρα. Για τον Νασιόπουλο. Θανασιάδης. Ασχήμα κοντρόλ, κρατάει την μπάλα όμως. Και τώρα Διγκόζης. Πάντα Διγκόζης. Μακριά το σουτ. Είναι out. Και ο Γιαννάκης. Ο Άρης που πρόπερση, ήταν δηλαδή τη χρονιά που τον οδήγησε στον επεμβασμό, είχε χάσει δύο φορές από την καβάλα. Ένα φάουλ. Εκεί και πάλι από τον Φλόρες. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Άρης είχε χάσει δύο φορές από την καβάλα την περίοδο 96-97, όταν ήταν και πάλι στην Αλφα Εθνική. Είχε χάσει με 3-1 μέσα στην καβάλα και με 1-3 μέσα στο Χαριλάου. Ένα φάουλ σε καλή θέση και ζητάει και κάρτα ο Γιώργος Μάλιος. Και από την κερκίδα ακούγεται το όνομα του Λέσεκ Πις ρυθμικά, αφού αυτός είναι ο σπεσιαλίστας στις εκτελέσεις φάουλ και προφανώς συστάσεις προς τον Γιώργο Μάλιο και τις φορές του. Τον κύριο Παπαπέτρου. Και το γνωστό είναι τρελός ο Πολωνός στην κερκίδα. Λέσεκ Πις λοιπόν απέναντι στον Φάνη Γαδριανάκη. Υπάρχει και το τείχος στη μέση. 10 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Έχει ένα Σιόπουλος εκεί. Τελικά ο Πις. Εκτελεί ο Πις, η μπάλα out. Καλοκτυπημένος το φάουλ από τον Λέσεκ Πις στο 10ο προς 10ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ παραμένει 0-0. Καβάλα Άρης, ένας αγώνας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της ΑΔΚ κατηγορίας. Ένας αγώνας που είναι προσφορά από το προπό και το προπογκόλ. Μάλιος από τον Κόλτσι τον γέμισμα. Πάλι Μάλιος. Παλιός ήταν να κάνει ένα μόνος, του παίρνει νέο φάουλ από το Μάντζιο και είναι η σειρά του Μάντζιου να διαμαρτυρηθεί. Το γέμισμα για τον Θανασιάδη. Θανασιάδης μας τα κάνει, Θανασιάδης γυρίζει, κάνει το σουτ. Καλό. Κόρνερ, κόρνερ λέγει ο Σαμαπέτρου. Ωραία ενέργεια από τον Άλεξ Θανασιάδη. Ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος επιθετικός. Βλέπετε πόσο ωραία πήρε την μπάλα, γύρισε και έκανε το σούτ, εκεί παρεμβλήθη το πόδι του Μητσιόπουλου και έσαι την αιστεία του Φάνη Κατριανάκη. Πις, Νασιόπουλος και πάλι Πις, το γέμισμα, κεφαλιά παραλίγο από τον Διγκόζη, κεφαλιά παραλίγο, τελικά ο Δαλκίδης έβγαλε σε νέο κόρνερ. Πιέζει συνεχώς η καβάλα, είναι επικίνδυνη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Το 10ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και να που η καβάλα έκανε δύο συνεχόμενες καλές ευκαιρίες στα καρέ του Φάνη Κατεργιανάκη. Και πάλι ο Πις, Θανασιάδης, τίποτα, κόρνερ. Προφανώς εκεί πέρα ήθελε να πάρει ένα φάουλ ο Θανασιάδης. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα της Καβάλας. Λέσεκ Πις και ακόμη μια φορά εκτελεστής. Μάλιος τώρα, σε καλή θέση κάτω στο Μάλιος, έκοψε και ο Μάντζιος. Και μπροστά ο Άρης. Κατσιαρός για τον Τσέβες. Μπόρεσε να περάσει μαλλιά. Και ο Τσέβες όχι, αφήνει την μπάλα. Θα εκτελεί το πλάγιο ο Τσέβες. Ο Πανόπουλος αυτός θα εκτελέσει τον Φλόρες. Φλόρες με δύο παίκτες εκεί, τον Εναγκούνα. Ρε τελικά, θέλει να περάσει και το Μίτεφ, αλλά τον κόβει ο Μίτεφ, με έξυπνο τρόπο. Έμπειρος αμυντικός, ο Ιβάν Μίτεφ.
Πανόπουλος τον καταδιώκει και για τον Μάλιο απέναντι. Κεφαλιά του Μάλιου για τον Νασιόπουλο. Κόλτσης. Διγκόζης. Και πάλι Κόλτσης. Νασιόπουλος. Πέφτει τίποτα. Φάουλ. Φάουλ στις φιλίες για τον Σαββαπέτρου και παράλληλα συστάσεις προς τον Νασιόπουλο, ο οποίος βιάστηκε να φωνάξει προς τον διαιτητή ότι δεν του σφίριξε το φάουλ. Και πάλι ο Πίς έτοιμος για μια εκτέλεση φάουλ, είναι αρκετά μακριά από την αιστεία του Κατριανάκη. Ο Πίς που έχει 5 γκολ φέτος και είναι δεύτερος στον πίνακα του σκόρερ του ελληνικού αθλήματος. Λέσεκ Πίς. Έτοιμος για δεύτερη φορά σήμερα. Εκτελέσει ένα φάουλ. Εκτελεί. Την μπάλα στο δοκάρι. Την μπάλα στο δοκάρι. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Λέσεκ Πίς. Σπεσιαλίστα. Τον φάουλ ο Καταγιαννάκης ήταν βέβαια σωστή θέση, αλλά ήταν πολύ καλοκτυπημένο το φάουλ από τον Πίς. Δοκάρι αυτό στο 15 ακριβώς του πρώτου μηχρόνου. Μητσιόπουλος ψάχνει να βρει κάποιον παίκτη στην καρδιά της άμυνας του Κυπουρού και βρίσκει τελικά τον Τσέβες που κερδίζει ένα κόρνερ, ζητάει και φάουλ, έχει ένα σπρόξιμο από τον Μίτεφ. Και ο Κάρλος Φλόρες θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το κόρνερ για την ομάδα του Γιώργου Φυρού. Στην ομάδα του Άρη λείπουν ο Βακιλτζής, ο Κολτσίδας και ο Βλαχούδης που έμεινε εκτός 18ης. Εκτελεί ο Φλόρες. Έδιωξε η άμυνα με τον Μίτεφ. Νέο γέμισμα του Φλόρες. Και γρήγορα μπροστά 3 με 2, 4 με 2 καβάλα. Μόνος του Νασιόπουλος. Νασιόπουλος μόνος του κάνει μια κούρσα. Νασιόπουλος πέφτει και είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Πολύ σωστή υπόδειξη του κ. Παπαπέτρου και η κίτρινη κάρτα στον Απόστολο Μάντζιο. Η κίτρινη κάρτα στον Μάντζιο. Με αυτή την φοβερή κούρσα του Νασιόπουλου υποχρέωσε στον παίκτη του Άρη, στον Μάντζιο, και να κάνει πέναλτι, να πάρει η κίτρινη κάρτα και να είναι ευκαιρία για την ομάδα της Καβάλας να ανοίξει το σκορ. Πραγματικά εκπληκτική προσπάθεια του Νασιόπουλου. Ξεγέλαζε όλους τους αμυντικούς του Άρη. Έκανε εδώ στην πάρα δεξιά, εδώ στην πάρα αριστερά και τελικά μόνος του μπήκε μέσα στα καρέ της άμυνας του Κατεργιανάκη. Και να λοιπόν ο Νασιόπουλος που κέρδισε το πέναλτι απέναντι στον Φάρη Κατεργιανάκη. 17ο λεπτό. Και είναι γκολ. Είναι το 1-0 για την Καβάλα από τον Νασιόπουλο. Από τον Νασιόπουλο ο οποίος είχε σκοράρει και στον φιλικό αγώνα της Καβάλας με τον Άρη στο Χαριλάου. Πανηγύρια στην Κερκίδα. Βέβαια ο Νασιόπουλος πέρασε και χαιρέτησε τους φιλάθλους της Καβάλας. 1-0 λοιπόν από το 17 με το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Νασιόπουλος. Βαλκίδης. Φάουλ πάνω στον Πανόπουλο. Και παρατηρήσεις προς τον Διγκόζη. Ο Κάρλος Φλόρες στην εκτέλεση του φάουλ για τον Άρη. Και ο κύριος Σαββαπέτρου ζητάει τον Ιναγκούρα να κάτσει στη σωστή θέση. Είναι και ο Μάντζιος εκεί. Φλόρες και ο Μάντζιος. Βέβαια είναι πολύ μακριά. Είναι απευθείας. Κι όμως. Α, όχι, δεν είναι απευθείας τελικά. Κένεντι. Το Κένεντι κάποιες κόντρες. Διώχνει άμυνα με τον Κόλτς.
Το γέμισμα. Μήτε φέδιωξη. Νασιόπουλος. Μητσόπουλος. Χαρίτη πάνω, τον Νασιόπουλο. Ο Νασιόπουλος παίζει τώρα πάρα πολύ καλά. Φάουλ πάνω στον Δαλκίδη. Τον Πις. Πις. Πέρασε και χτύπησε στην πλάτη φιλικά τον Δαλκίδη. 1-0 λοιπόν χάνει ο Άρης και τώρα ήρθε η ώρα να βγει μπροστά η κίτρινη ομάδα. Ενώ αντίθετα η Καβάλα άρχισε να μένει προς τα πίσω, δεδομένου ότι το 1-0 είναι ένα σκορ που την ευνοεί. Φλόρες, Τσέβες, έδιωξε ο Διγκόζης. Πλάγια η μπάλα για τον Άρη. Εδώ ο Νίκος Γκουλής δεν θα κρατήσει το μάδι του πίσω. Μέχρι τώρα σε όσους αγώνες είδαμε, ο Νίκος Γκουλής δεν αρκείται στο 1-0. Μπορεί να καθίσει λίγο πίσω η Καβάλα, αλλά θα βγει και πάλι μπροστά με αξιώσεις. Φλόρες. Πάντα Φλόρες. Τον Τσέβες δεν πέρασε παλιά, έγινε όμως λάθος από τον Δικόζη. Και είναι Πανόπουλος, αλλά η μπάλα καταλήγει. Α, ο Πανόπουλος πέρασε όμορφα και από τους αμυντικούς της. Καβάλας, οι οποίοι τα ακούνε από τον Νίκο Γκουλή. Τον Νίκο Γκουλή που δεν έχει καθίσει στον πάγκο του το λεπτό. Αντίθετα ο Γιώργος Φυρός δεν έχει σηκωθεί από τον πάγκο του. Θανασιάδης. Πλάγια η μπάλα για τον Άρη. Μάντζιος. Ο παίχτης που έκανε το πέναλτι και την κίτρινη κάρτα στο 17. Μάντζιος στο γέμισμα. Μίτεφ, να διώξει. Κόλτσης. Παντά Κόλτσης. Μίτεφ μακριά. Και μου ο Δαλκίδης, αλλά δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Μητσόπουλος τώρα για τον Άρη. Ρόλης Μητσόπουλος, ο αρχηγός των κίτρινων και η ψυχή της άμυνας του Άρη. Κέναντι. Τον Πανόπουλο. Και φάουλ. Στο πρώτο λεπτό, Καβάλα Άρης, 1-0 το σκορ, ένας αγώνας που είναι προσφορά του προπό και του προπογκόλ. Και εκτελεστής, ο Φλόρες, το φάουλ αυτό. Έδιωξε η άμυνα με τον Καλυμάνη. Νέο σουτ και είναι μόλις out. Να η μεγάλη, η μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Από τον Απόστολο Λιολίδη μέσα στα καρέ της άμυνας του Κυπουρού κοιμήθηκε η άμυνα της Καβάλας και λογικά τα ακούει για μια ακόμη φορά από τον Νίκο Γκουλή. Κοιμήθηκε η άμυνα, ο Λιολίδης βγήκε μόνος μέσα στα καρέ, αλλά εκεί δεν μπόρεσε να ευστοχήσει απέναντι στον Κυπουρό. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Άρη. Η πρώτη έτσι τόσο καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει το σκορ σε 1-1. Στο 22ο προς 23ο λεπτό πρώτου ημιχρόνου. Κέννεντι τώρα. Ο Άρης που άρχισε να γίνεται πολύ πιο επιθετικός, πιο ενεργητικός μέσα στο παιχνίδι. Τσέβες. Και ο Καλυμάνης. Χι. Τις διαφορές εκεί. Με τον Νταβίτ Τσέβες. Καλυμάνης που είναι η σκιά του Τσέβες. Τον Κουκίν, τον Φλόρες, η μπάλα δεν μπόρεσε. Θανασιάδης για την Καβάλα. Πάντα Θανασιάδης. Και βγάζει πλάι για τον Διγκόζη. Θανασιάδης. Θανασιάδης θέλει να περάσει Διγκόζης τώρα.
Τυγόζει στο γέμισμα. Λασιόπουλος δεν μπορεί. Μάλιο στο σουτ. Κοντράρει μπάλα και καταλήγει. Κόρνερ τελικά. Πάντα επικίνδυνη η επιθετική γραμμή της Καβάλας. Με ένα Σιόπουλο και Αθανασιάδη μπροστά, λίγο πιο πίσω να είναι οι έμπειροι Πις και Μάλιος που ξέρουν να βγάζουν μπαλιές με τον Ομόνιο. Δεν μπορεί ποτέ να επαλπαυθεί η άμυνα του Άρη. Και όλες εκ Πις την εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί ο Πις. Πέρασε η μπαλαβόλους. Kennedy. Και τώρα ο Τσέβες τον Φλόρες, αλλά ενώ Αγκούνα του πήρε την μπάλα. Ενώ Αγκούνα τώρα. Πάντα ένα Αγκούνα με τον Μιτσόπουλο μπροστά του. Ενώ Αγκούνα κάνει το σουτ, κοντράρει επάνω στον Μάτζιο. Και εκεί πέρα τέτοιο Κατσιαρός και προλαβαίνει. Μάλιος. Κόλτσης. Μάλιος. Φάουλ τον Βαλκίδη. Ο Μάλιος εκτελεί. Κόλτσης. Πις. Μάλιος. Μάλιος το γέμισμα. Τον Ασιόπουλο. Ο Ασιόπουλος εκεί είναι κοντά του και ο Πανόπουλος. Άσχημο γέμισμα. Διγκόζει. Κατσιαρός. Πλάγια εδώ. Για τον Ασιόπουλο. Ασιόπουλο στο γέμισμα του Θανασιάδη από πίσω. Θανασιάδης, πάντα Θανασιάδης. Τελικά αποσοβήθηκε ο κίνδυνος. Την αισθέντα του Καριανάκη. Τσέβες. Περνάει όμορφα. Αλλά ο Μίτεφ προλαβαίνει. Πλάγια η μπάλα. Για τον Μίτεφ. Αργά οι παίκτες της Καβάλας δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Προηγούνται με 1-0. 26ο λεπτό. Και τώρα ενώ Αγκούνα. Εκεί δεν ακολουθεί κανείς. Τον Ασιόπουλος που το πεις. Κατσιαρός. Και Κέννεντι. Το έχει γυρίσει πολύ πίσω. Μιτσόπουλος. Τα μαλλιά. Καλή. Πολύ καλή, αλλά ο Ναγκούνα κάνει φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα. Ο Παπαπέτρου. Και ο Φλόρες τώρα, ο Κουκίν μόνος του. Φλόρες, πάντα Φλόρες, κάνει το σουτ. Πολύ καλό. Σε καλή θέση ο Κυπουρός, μπλόκαρε. Ωραία ενέργεια από τον Κάρλος Φλόρες. Ο πιο ενεργητικός παίχτης του Άρη μέχρι τώρα. Έργο χλιαρό το σουτ για να ανησυχήσει τον Φώτη Κυμπουρό. Μάντζιος. Κέννεντι. Πανόπουλος. Πανόπουλος, τον Φλόρες. Και πάλι Πανόπουλος. Πάντα Πανόπουλος μόνος το κάνει. Πανόπουλος δεν πλασάρει. Πανόπουλος δεν μπορεί, πλόκαρε. Δεν είναι προσπάθεια, μάλλον βγάζει την μπάλα. Είναι φάουλ. Τώρα την έβγαλε την μπάλα, είναι φάουλ. Διότις. Ο Φώτης Κυμπουρός, ο ήρωας της Καβάλας μέχρι τώρα. Ο οποίος σε λιγότερο από 1,5 λεπτό έκανε 2 επεμβάσεις σωτήριες, αλλά τώρα φαίνεται να έχει χτυπήσει εκεί, πιάνει το κεφάλι του. Εκεί στην κόντρα με τον Μιχάλη Πανόπουλο είναι λογικό να χτύπησε το πρωτιέρο της Καβάλας που πηγαίνει πάρα πολύ καλά σήμερα, πηγαίνει μάλλον πάρα πολύ καλά φέτος. Ο Φώτης, ναι, Κυμπουρός. Καβάλα που έχει φάει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα 7 γκολ και έχει βάλει 9. Να πούμε ότι η Καβάλα έχει μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα μέσα, μια νίκη με την Προοδευτική με 2-1 και δύο ήττες με Εθνικό Αστέρα 3-2 και Ιωνικό 4-2. Πώς διαπιστώνεται η ομάδα της Καβάλας σκοράρει πολύ φέτος. Και μέσα με σκοράρι αφού έχει μια πίεση φωτιά. Ασιόπουλος Θανασιάδης μπροστά με τις βοήθειες εκεί του Μάλιου και του Πις και του Διγκόζη. Κρατάει την μπάλα εκεί ο Τσέβες, τη χάνει τελικά.
Και πάλι μπροστά. Η Καβάλα με τον Μάλιο. Πάντα Μάλιος. Μάλιος δεν μπορεί εκεί. Αγρασιάδης. Λέγαμε λοιπόν ότι η Καβάλα έχει επίθεση φωτιά. Μάλιος είναι εκτελέσει του πλάγιου. Ξεχνάμε κάποιο συμπαίκτη άδειο για τον Κόλτσι. Έδιωξε εκεί ο Μητσόπουλος. Σε νέο πλάγιο πιο μακριά. Από την άλλη μεριά ο Άρης έχει δύο νίκες εντός έδρας με Εθνικό Αστέρα 2-0 με Πανιόνιο 2-1. Μια ισοπαλία με τον Ιωνικό 1-1 και μια νίκη εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ με 1-4. Ο Άρης που έχει 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ η Καβάλα έχει 4. Πίεση δεν μπορεί, πλάγια. Τα πόδια του Θόδωρου Δαλκίδη. Περιμένει την μπάλα ο Μάλιος. Πίεση Μάλιος. Έχει βγει. Μπάλα πλάγια. Εκεί πέρα μάχεται ο Τσέβες και είναι φάουλ και η κάρτα. Η κάρτα στον Ιάννο Αγκούλη. Λογικό. Πολύ λογικό. Σωστή απόφαση του κ. Παπαπέτρου. Της Καβάλας κάπως βία απόθυσε τον Φλόρες. Λιολίδης πιέζεται από τον Καβακά. Τίποτα. Φάουλ. Φάουλ. Λέει ο κ. Παπαπέτρου. Φάουλ του Καβακά. Πάνω στον Απόστολο Λιολίδη. Ο οποίος Λιολίδης πέρσι, μάλλον πρόπερσι, στο 96-97 περίοδο, είχε πετύχει ο μοναδικό γκολ στο Καβάλα Άρης. Είχε χάσει ο Άρης με 3-1. Φλόρες στην εκτέλεση. Έκοψε η άμυνα. Μάντζιο στο σουτ, αλλά κόντρα ρε, η μπάλα πάνω στον Πανόπουλο. Δαλκίδης το. Όλος ο Άρης μπροστά. Ο στενή παλιά εκεί που ο Κατσιαρός ελέγχει. Κόλτσης. Μάλιος. Κέννεντι. Πάντα Κέννεντι. Βγάζει για τον Πανόπουλο. Πανόπουλος τον Μίτεφ σε κόρνερ. Κόρνερ. Έχει κλειστεί Καβάλα πίσω. Ο Άρης πιέζει συνεχώς, αλλά πρέπει να προσέξει γιατί η Καβάλα είναι πολύ καλή στις γρήγορες αντεπιθέσεις. Ο Άρης πίσω έχει έναν Δαλκίδη, ένα Μάντζιο, ένα Μητσόπουλο που φιλάνε πολύ καλά, είναι έμπειρη, αλλά χρειάζεται προσοχή. Φλόρες στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Άρη. Εκτελεί ο Φλόρες. Και νέο κόρνερ από τον Κυπουρό. Ωραία η εκτέλεση του Φλόρες. Τον κατάλαβα καλά, πήγε να εκτελέσει απευθείας το κόρνερ. Να γίνει λοιπόν ο νέος Κατσιπαναγής. Και τώρα ο Μάντζιος στην εκτέλεση του κόρνερ από την άλλη μεριά για τον Άρη. Εκτελεί ο Μάντζιος, μπλοκάρει και πούς. Να λοιπόν και μια ικανότητα που δείχνει να έχει ο Κάρλος Φλόρες, που μέχρι τώρα δεν ξέραμε, στο να εκτελεί απευθείας κόρνερ και να γίνει ο πρώτος παίκτης μετά τον Βασίλη Κατσιπαναγή που θα πετύχει κάτι στην Ελλάδα. Ο Κατσιπαναγή που έχει 5 ή 6 αν δεν κάνω λάθος γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα από εκτέλεση κόρνερ. Δαλκίδης. Κατσιάρος. Φλόρες κάνει την μπάλα. Τώρα είναι Αγκούνα. Πις. Χάνει το Δαλκίδη. Κερδίζει πάλι ο Αγκούνα. Κέννεντι. Δαλκίδης. Και τώρα Κέννεντι και πάλι
και μια επικίνδυνη στιγμή. Έδιωξε ο Καλυμάνης. Επικίνδυνη στιγμή γιατί γύρισε την μπάλα με τα πόδια ο αμυντικός της Καβάλας και ο Κυπουρός μη θέλοντας να την πιάσει με τα χέρια. Ρίσκαν. Ευτυχώς ήταν εκεί πέρα ο Καλυμάνης για να σώσει την εστία της Καβάλας και να βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Να μια επικίνδυνη λοιπόν ακόμη στιγμή για την ομάδα της Καβάλας. 34ο λεπτό. Πρώτη μηχρόνου το σκορ παραμένει 1-0 το 17 με το πέναλτι του Νασιόπουλου που κέρδισε εκτέλεση ο ίδιος. Φλόρες στα χέρια του Κυπουρού. Καβάλα λοιπόν, Άρης 1-0 με τον γκολ του Νασιόπουλου από εκείνη την εκπληκτική κούρσα που έκανε ο παίκτης της Καβάλας και κατάφερε να πάρει το πέναλτι από τον Μάντζιο που δείχνει την κίτρινη κάρτα. Ο Νασιόπουλος και πάλι. Μάντζιος. Πανόπουλος. Μπλιορίδης δεν μπορεί να περάσει. Καβακάς. Πάντα Καβακάς. Ενώ Αγκούνα σιγά σιγά οι παίχτες της Καβάλας. Τίποτα λέει Δίτης. Και τώρα ο Κέννεντι. Πάντα Κέννεντι. Βγάζει για τον Λιολίδη. Λιολίδης δεν μπορεί. Και το σούτ από μακριά. Εκεί. Μπλοκάρε ο Κύπουρος. Συνεχής πίεση από τον Άρη. Μια ακόμη καλή ευκαιρία για τους κίτρινους και είναι στο έδαφος ποιος είναι ο Καβακάς. Ο Τιμόθεος Καβακάς. Το φορείο μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Καβακά. 26 χρονών ο Καβακάς. Ήρθε από την Καλαμαριά στην ομάδα της Καβάλας. Καβάλα Άρης λοιπόν ένα παιχνίδι που είναι προσφορά του προπό και του προπογκόλ. Ένα παιχνίδι το οποίο τώρα έχει ικανοποιήσει αρκετούς φιλάθλους και του Άρη που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη αλλά και της Καβάλας και υποτικά. Εκεί δίνει την μπάλα στην Καβάλα. Ο Πανόπουλος και χειροντάνε υπήρχε στις Καβάλας. Κομμένουνε 9 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και το σκηνικό των πρώτων λεπτών του αγώνα όπου πίεζε η Καβάλα και ο Άρης αμυνόταν έχει αλλάξει. Τώρα πιέζει ο Άρης και η Καβάλα αμήνεται αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μιας αντεπίθεσης γρήγορης από τους καβαλιώτες Θαλκίδης για τον Πανόπουλο και τώρα ο Φλόρες που στιφογυρίζει και χάνει την μπάλα. Μάντζιος, λάθος για τον Νασιόπουλο. Νασιόπουλος για τον Πις. Πις, έχει ο Κατσιαρός από πίσω, σπρώχνει. Είναι φάουλ. Παπαπέτρου εκεί πέρα γρήγορα. Χρήγε ο Παπαπέτρου αφού έσπρωξε. Ο Κατσιαρός δεν έχει λόγο. Διαμαρτύρεται. Άλλη μια ευκαιρία λοιπόν για τον Λέσεκ Πις να δείξει τις ικανότητες του στην εκτελέση των φάουλ. Εκτελέσει δύο μέχρι τώρα, το ένα πήγε δοκάρι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα είναι η τρίτη εκτέλεση του σπεσιαλίστα της Καβάλας του Λέσεκ Πις. Και ο Σαπαπέτρο επιμένει. Ο Δαλκίδης και ο Κατσιαρός να έρθουν στη θέση που έχει υποδείξει αυτός. Πις εκτελεί και ξεγέλασε. Τους αμυντικούς δεν έκαναν ευθεία σουτ. Ήταν μάλλον γέμισμα για τους επιθετικούς της Καβάλας. Φάουλ. Καβάλα. Πάνω στον Καλυμάνη. Ο Μίτεφ. Και πάλι Μίτεφ. Έγινε το λάθος. Φλόρες. Φλόρες εδώ Λιολίδη. Έχει βγει όμως και εκεί που ρώσε την αιστεία του, αλλά και ο Καλυμάνης εκεί. Πλάγια ήμαν. 6 λεπτά. 7 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Καβάλα Άρης 1-0 από το 17 με τον γκολ του Νασιόπουλ με εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ο παίκτης.
Θανασιάδης πιέζεται το Μάντζιο. Εκεί κλέβει ο Πανόπουλος. Πάτα Πανόπουλος, Δαλκίδης. Φλόρες. Θεοδωρίδης, πάντα Θεοδωρίδης, κόπηκε από τον Μπις. Και τώρα κόβει Δαλκίδης με τη σειρά του. Πάντα Δαλκίδης, το στόπ μακριά. Είναι άστοχο. Δεν ενισχύει ο Κυπουρός. Ο Κυπουρός που μέχρι τώρα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει αποκρούσεις σωτήριες και έχει κρατήσει την αιστεία του ανέπαφη απέναντι σε έναν Άρη που συχνά επικοινά απειλή. Δημιουργήσει και καλές ευκαιρίες η ομάδα του Γιώργου Φυρού. Δικόζης. Δικόζης, πλάγια η μπάλα για τον Άρη. Φλόρες. Αντά Φλόρες. Φλόρες που επιμένει, κρατάει την μπάλα. Έδιωξε εκεί ο Καλυμάνης. Γρήγορα το Δαλκίδη για τον Φλόρες. Για τον Κέννεντι, συγγνώμη. Μητσόπουλος. Κατά Μητσόπουλος πιέζει ο Νασιόπουλος, ο Θανασιάδης. Θεοδωρίδης. Τον Πανόπουλο. Πανόπουλος, Φλόρες, Μάντζιος. Ο Μάντζιος πηγαίνει από την άμυνα και παίζει σε επιθετικό χαφ. Αυτή την αλλαγή είναι η αγαπημένη του Φυρού. Όταν θέλει να πετύχει γκολ η ομάδα του, τραβάει από την άμυνα τον Απόστολο Μάντζιο και τον βάζει να παίζει σαν επιθετικό χαφ. Ήταν η αλλαγή που έκανε τον Πανιόνιο, όταν αναβολήθηκε ο Μπουγάς, και έτσι ο Άρης κέρδισε τον Απόστολο Μάντζιο επιθετικό χαφ. Κέννεντι. Και πάλι Κέννεντι. Βγάζει τη σέντρα. Το σούτ δυνατό αλλά από τον Φλόρες. Σε καλή θέση. Είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή εκεί. Ωραία με τον Κέννεντι αλλά ο Φλόρες αστόχησε. 41ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ παραμένει 1-0 υπέρ της Καβάλας. Σε ένα παιχνίδι που παίζεται αρκετά καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Ο Άρης τώρα πλέον πιέζει. Η Καβάλα αμήνεται και ξεφεύγει μπροστά σε κάποιες πολύ επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Μάλιος. Ελέγχει ο Κυπουρός. Καβακάς χάνει την μπάλα. Είναι φάουλ όμως. Μίτεφ για τον Ασιόπουλο. Μίτεφ. Πις. Πάλι πις. Πάντα πις. Κάνει το σουτ. Την παλαβόλησα. Και έτρεξε ο Αθανασιάδης ο Ανέστης αλλά δεν την πρόλαβε. Καλή ευκαιρία. Ωραία ενέργεια του Λέσεκ Πις. Πραγματικός στρατηγός. 5 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ της ομάδας της Καβάλας και δεύτερος στον πίνακα των σκόρερ της Αλβαεθνικής, ο Λέσεκ Πις. Ο Πις που ήταν ο παίκτης που είχε σκοράρει, είχε βάλει τα 2 γκολ την περίοδο 96-97 στο Άρης Καβάλας, στο Χαριλάου, στο 1-3. Είχε βάλει και ένα Βακυρτζής, ο οποίος θα κερδίσει τώρα. Είναι παίκτης του Άρη, αλλά σήμερα λόγω τραυματισμού που είχε δεν αγωνίζεται. Και είδαμε πριν από λίγο και στα αποδυτήρια της Καβάλας. Τα αποδυτήρια που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού για πολλά χρόνια φορούσε τη φανέλα του ΑΟΚ.
Κατσιαρός. Κατσιαρός το γέμισμα. Επικίνδυνο γέμισμα, αλλά κίνδυνο να κάνει συμπαίκτης. Μάλιος. Ο βετεράνος. Ο Μαθουσάλας της Καβάλας. Πήγος Μάλιος, ο οποίος ακόμα και στην ηλικία που είναι τώρα διδάσκει. Ένα φάουλ από τον Πανόπουλο. Ήρεμ, του λέει ο κ. Παπαπέτρου. Ο Γιώργος Μάλιος ήταν και 32 χρονών. Συνεχίζει να προσφέρει πάρα πολύ. Ενώ έχουμε 2 λεπτά καθυστερήσεις, λιγότερο από μισό λεπτό μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Το 1-0 παραμένει και ο Θανασιάδης τώρα για την Καβάλα. Γλιστράει εκείνο ο Μάντζιος, είναι φάουλ. Καλή θέση για τον Μπις, λίγο μακριά αλλά καλή θέση. Ο στρατηγός της Καβάλας έτοιμος. Έκανε, κυρία Γίνε, δεν έβγαινε η κομπίνα. Δεν κατάλαβα ένα Σιόπουλος, δεν κατάλαβε ο Πις. Χάθηκε ευκαιρία λοιπόν. Δαλκίδης τώρα. Για τον Μάντζιο. Μάντζιος. Το Λιολίδη. Στο πάρει ωραία Λιολίδης, γυρίζει. Το σουτ είναι άστο. Ωραία ενέργεια. Του Απόστολου Λιολίδη, αλλά δεν ευτύχησε να δει την μπάλα στα δίχτυα. 21 χρονών ο Λιολίδης. Και πολύ καλή κίνηση. Που πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στην κοινή περίπτωση όμως δεν μπόρεσε να μετατρέψει αυτό το ωραίο του γύρισμα σε γκολ. Ο Λιολίδης που μιλάει ότι ο Πίσης είχε σκοράρει την περίοδο 96-97 και ο Λιολίδης στο Καβάλα Άρης και πετύχει το μοναδικό γκολ του Άρη. Είχε χάσει με 3-1. Τα γκολ της Καβάλας είχαν πετύχει τότε 2 παίχτες που δεν είναι τώρα. Στην Καβάλα ο Χέρτ Νάγκλ και ο Σακιανάκης. Και ότι είναι γκολ είχε βάλει ο Μάλιος, ο οποίος είναι και πάλι εδώ. Νασιόπουλος τώρα. Θανασιάδης, Ανέστης. Δεξιά ο Μάλιος μόνος του. Μάλιος κάνει το σούτ, είναι άστο. Ράου. Τον Γιώργο Μάλιο. Ο Μάλιος που οργώνει. Δεξιά πλευρά. Από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Ο Μάντζιος που αλλάζει μπάλα. Πλάγιο και τώρα η σειρά του... Α, το Δικόζης αλλάζει μπάλα. Φλόρες. Παντά Φλόρες πιέζεται από τον Κόλτς. Πηγαίνει η σκιά του. Για τον Λιολίδη. Λιολίδης τον γυρίζει. Φάουλ που έχει κάνει ο Μίτεφ. Σε πολύ καλή θέση. Σε πολύ καλή θέση. Με τη συμπλήρωση 2 λεπτών από τη λήξη. Από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Και προφανώς είναι ο Φλόρες που θα εκτελέσει. Το φάουλ, ο οποίος Φλόρες είναι ο σπεσιαλίστας από πλευράς Άρη. Ο Κάρλος Φλόρες ή αλλιώς ως γνωστός ως Κουκίν. Και προφανώς αυτή θα είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, αφού έχουμε συμπληρώσει 2 λεπτά καθυστερήσεων. 2 και 20 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Είναι και ο Τσέβες εκεί, αλλά ο Φλόρες είναι αυτός που συνηθίζει να εκτελεί τα φάουλ για τον Άρη. Φλόρες λοιπόν, πρώτη φορά και εκτελεί τον χτυπημένο. Μόλις out από τον Κάρλος Φλόρες. Ο οποίος προηγουμένως ήταν να προσπαθεί να βάλει γκολ από κόρνερ. Ο κ. Απέτου κοιτάει το ρολόι του και η λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την Καβάλα να προηγείται. Του Άρη 1-0 από το 17 με το πέναλτι του Νασιόπουλου. Αυτή και τον κ. Ηλιάδη λοιπόν έτοιμοι για να δώσουν το σφυρίγμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με την Καβάλα να προηγείται με 1-0 από το γκολ του Νασιόπουλου, ένα πέναλτι που κέρδισε. Ο ίδιος εκτέλεσε, ο ίδιος. Και τώρα στη σέντρα
ο Φλόρες με τον Τσέβες, οι δύο Περουβιανοί του Άρη. Με μια αλλαγή η ομάδα του Άρη. Έχει μπει ο Νικολάου. Να δούμε σε ποια τη θέση έχει μπει. Κέννεντι. Πόσο? Δαλκίδης. Τσέβες. Μάλιος. Διώξε η άμυνα. Δαλκίδης. Μάλιος διώχνει. Κατσιάρος στην εκτέλεση του πλάγι. Λιολίδης. Θέλει να περάσει ο Λιολίδης, δεν μπορεί. Μάλιος διώχνει. Νασιόπουλος. Ο σκόρερ του τέρματος. Σκαβάλας. Μάλιος. Προς τη μέρα τον πεις. Και είναι ο Μάντζιος μια κόντρα που αποφελείται ποιος, ο Νικολάου που διώχνει. Κέννεντι. Το χέρι. Εντάξει, λέει Κέννεντι, νομίζω ότι θα περάσει έτσι, τελικά δεν πέρασε. Και ο Σουαπέτο ήταν κοντά, είδε το χέρι. Του Κέννεντι βέβαια δεν υπήρχε πρόθεση. Νασιόπουλος. Ενώ Αγκούνα. Καβάκας. Κόλτσης. Ενώ Αγκούνα και Κόλτσης. Παρά Κόλτσης απέναντι βλέπει τον Πις. Πις απευθείας στο σουτ. Και σε κόρνο. Ο Νικολάου. Να λοιπόν με το καλημέρα της έναρξης δεύτερου ημιχρόνου η Καβάλα γέρει μπροστά με αξιώσεις. Και στην εκτέλεση του κόρνερ ο Λέσεκ Πις. Πως πάντα σχεδόν άλλωστε. Μάλιος. Το γέμισμα και νέο κόρνερ από τον Κυπουρό. Από τον Καταγιαννάκη, συγγνώμη. Άλλο λοιπόν ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Λέσεκ Πις, το δεύτερο για την Καβάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Πις που έχει μέχρι τώρα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Έδιωξε η άμυνα τον Νικολάου σε πλάγιο. Μάλιος στο πλάγιο. Το Θανασιάδη. Θανασιάδης χάνει την μπάλα. Και μπροστινή μπαλιά από τον Κατσιαρό. Κέννεντι, ο Αγκούνα χτυπήσει το πρόσωπο. Νασιόπουλος γυρίζει να φάω. Και ο Νασιόπουλος προσπάθησε να γυρίσει, πήρε το φάουλ. Αυτή είναι η πρώτη έξοδος του Άρη εκτός Θεσσαλονίκης. Ως τώρα έχει δώσει τρεις αγώνες στη Θεσσαλονίκη και έναν στο Χαριλάου, συγγνώμη, και έναν στη Τούμπα. Εθνικό Αστέρα, Μειονικό, Μειονιόνιο και ο μόνος εκτός έδρας αγώνας ήταν στην Τούμπα. Ο Πις στην εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα της Καβάλας. Ο σπεσιαλίστας της Καβάλας έχει κάνει ως τώρα τρεις εκτελέσεις φάουλ στον αγώνα. Έχει τον ίδιο κόντρα ο Λέσεκ Πις. Κι στον Κατσιαρό, αλλά δεν βγαίνει η κομπίνα για τον Ασιόπουλο είναι αυτή η παλιά. Κατσιαρός. Πις. Κατσιαρός. Δαλκίδης τώρα. Κέννεντι. Αντά Κέννεντι. Πις για τον Αθανασιάδη. Το στρίμ παλιά εκεί όμως είναι μόνο ο Μάντζιος. Μπροστά για τον Τσέβες.
Δεν είναι φάουλ. Βέβαια, αυτό που έκανε ο Θανασιάδης, που χάλψε την μπάλα, θα μπορούσε να δει σαν φάουλ. Και ο Σαββαπέντρο φωνάζει το Μάντζιος κοντά του. Ο Μάντζιος έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα ο Μάντζιος. Προφανώς κάτι είπε εκεί, στις τάσεις. Ο Μάντζιος που έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα και βέβαια δεν τον παίρνει. Να κάνει πολλά πολλά. Αφού η ομάδα του χάνει με ένα 0 και αν μείνει και με 10 παίχτες, αυτό θα είναι τραγικό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τίποτα. Δεν δίνει της. Προστρή μαλλιά για τον Τσέβες. Τσέβες δεν προλαβαίνει. Φλόρες. Διώξε ο Μίτεφ. Μάντζιος στο γέμισμα. Το Λιολίδι που δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Φλόρες. Μίτεφ. Ενώ Αγκούνα με τον Κένεντι. Κένεντι κερδίζει προς στιγμήν, κερδίζει τηλεοπτικά. Κένεντι. Ενώ Αγκούνα, Κένεντι, πις. Και ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης εναντίον Πανόπουλου. Νικολάου. Νικολάου βγάζει την μπάλα πλάγιο. Με το μάτι της Καβάλας. Πλάγιο. Και εκτελεστής αυτού ο Άγγελος Νικόζης. Ο Άγγελος Νικόζης που ήρθε από τη Βέρεια στην ομάδα της Καβάλας. Και το αυτό δεν είναι κόρνο, είναι κόρνο. Όπως έδιωξαν οι παίκτες του Άρη. Και φυσικά ο μόνιμος εκτελεστής των κόρνερ για την Καβάλα, ο Λέσεκ Πις. Είναι αυτός που έχει πάει στο κόρνερ και περιμένει την μπάλα. Τώρα, περιμένει στον αστικό χώρο, είναι η γνωστή καθυστέρηση που κάνουν οι φιλάθλοι. Όχι μόνο της Καβάλας, αλλά όλων των ελληνικών γηπέδων. Κρατάνε την μπάλα επάνω στην κερκίδα και μόλις μπει η νέα καινούργια μπάλα, ρίχνουν και την παλιά μας. Πίσω τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί ο Πις. Νικόζης, Θανασιάδης στην κεφάλια, ένα μπέρδεμα στα καρέ. Με το χέρι, πρέπει να πιάσει την μπάλα εκεί. Με το χέρι βέβαια. Πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα. Ποιος ήταν. Λέει κόκκινη κάρτα, πρέπει να είναι ο Πανόπουλος. Αυτός που έδιωξε την μπάλα με το χέρι πάνω στη γραμμή. Ο Δαλκίδης. Όχι τελικά, ναι, είναι ο Πανόπουλος, είναι στο 9. Είναι στο 9, στο 1 το λεπτό. Με τον μπέρδεμα μέσα στα καρέ της άμυνας, το Τριανάκι μόνο με χέρι θα μπορούσε να σταματήσει την μπάλα εκεί. Ο Πανόπουλος και να, που αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες. Ο Μιχάλης Πανόπουλος. Στο 1 το λεπτό λοιπόν ο Νασιόπουλος έχει ακόμη μια φορά την ευκαιρία να εκτελέσει ένα πέναλτι. Ενώ την κεφαλιά, δεν κάνω λάθος, ήταν ο Αθανασιάδη κεφαλιά που πήγε να καταλήξει για γκολ. Και ήταν λοιπόν και πάλι Νασιόπουλος απέναντι στο Καδριανάκη. Κατάφερε να τον νικήσει στο 17 πρώτο ημιχρόνο και τώρα στο 9 και πάλι αντιμέτωπη. Και είναι ο Καδριανάκης σώζει. Δεν μπήκε γκολ. Αυτή φορά ο Καδριανάκης νίκησε τον Νασιόπουλο. Ο Καδριανάκης που δείχνει να έχει έφεση στα πέναλτι. Πέρσι στη Λάρισα είχε αποκρούσει δύο πέναλτι και τώρα να που σώζει την αιστεία του και την ομάδα το χειρότερο. Δηλαδή από το να δεχτούν δύο γκολ και να μείνουν με 10 παίκτες. Τουλάχιστον με το 1-0 κάτι μπορεί να κάνει ο Άρης. Ο Νασιόπουλος νικήθηκε λοιπόν στο 1 το λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το σκορ παραμένει 1-0. Αυτή η απόκριση του Καδριανάκη έχει ξυπνήσει τους φιλάθλους του Άρη στην κερκίδα
Κόμπι και ο Μάιος από τον Νικολάου. Με 10 λοιπόν παίκτες ο Άρης. Μάλιος. Κούλτσις. Πις. Θέλει να βγάλει και τον Θανασιάδη. Θανασιάδης το γυρίζει. Μάλιος. Φάουλ. Φάουλ του Μάλιου που δείχνει να έχει χτυπήσει. Ο Γιώργος Μάλιος, ο οποίος είχε αποφασίσει τα διατρία του να πολιτευτεί κιόλας. Κατεβαίνει σαν υποψήφιος για την διευρυμένη περιφέρεια, την νομαρχία μάλλον. Σε Καβάλας. Και ο Μάλιος είναι ακόμα στο έδαφος. Ο Απέτρου ζητάει από τους σταματιοφορείς να τον βγάλουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν μου φάνηκε να έχει χτυπήσει και τόσο πολύ ο Γιώργος Μάλιος, αλλά είναι λογικό να θέλει να κάνει καθυστέρηση. Εκτελείται το φάουλ, αλλά ο Καταγιαννάκης σώζει την αιστεία του. Ο Καταγιαννάκης που με την απόκρουση και ένας πέναλτι στην πλάτη του έχει φτερά αυτή τη στιγμή. Νέο χτύπημα. Αυτή τη φορά είναι ποιος ο Μίτεφ, είναι ο Μίτεφ. Το πόδι του Πανόπουλου, του Λιολίδη. Πανόπουλος είναι εκτός. Λιολίδη. Ενώ Αγκούνα προλαβαίνει, όχι, δεν προλαβαίνει, έχει ο Καβακάς. Το σκόρ παραμένει λοιπόν 1-0 και ο αγώνας έχει ανάψει εδώ πέρα στην Καβάλα. Ένας αγώνας που είναι προσφορά του προπό και του προπογκόλ. Προς την παλιά εκεί, Λιολίδη στο σουτ. Άστοχος ο Λιολίδης. Άλλη μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες του Άρη. Και είναι πλάι ο Φλόρες, ο Τσέβες, μάλλον, και του λέει ήμουν εδώ. Άλλη λοιπόν μια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Το σκορ παραμένει 1-0 για την ομάδα της Καβάλας και να δούμε πως θα αντιδράσουν οι παίκτες του Φυρού. Τώρα παίζουν μονάχα 10 με την αποβολή του Πανόπουλου στο 9 του δεύτερου ημιχρόνου. Δικόζης βγάζει την παλιά. Έκοψε εκεί. Θοδωρίδης. Έχει πολλή δουλειά η άμυνα του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Πάρα πολλή δουλειά. Οι παίκτες του Νίκου Πουλή συνεχώς επισκέπτονται την αιστεία που φάνηκε το Γιαννάκη και τώρα έχουν έναν ακόμα λόγο αφού ο Άρης παίζει με έναν παίκτη λιγότερο. Έχουν μια αλλαγή, ήταν πιο χαριστέας. Τον Άρη, ο ποιος βγαίνει. Α, βγαίνει ο Τσέβες. Βγαίνει ο Τσέβες και στη θέση του μπαίνει ο χαριστέας, η αλλαγή αυτή που κάνει ο Γιώργος Φυρός στο 14 του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Άγγελος Χαριστέας, τον οποίο μνημονεύανε οι φίλοι της Καβάλας, θα δούμε το corner όμως. Θέλει το corner, η κεφαλιά είναι μόλις out. Μόλις out από τον Καλυμάνη. Καλή, ήταν μόνος ο Καλυμάνης εκεί. Λέγαμε λοιπόν ότι τον Χαριστέα τον μνημονεύανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Στον νέο φίλαθλη της Καβάλας, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αυτά ο παίχτης που είχε πετύχει τα γκολ μέσα στην Τούμπα για τον Άρη. Λιολίδης είναι πλάγι η μπάλα. Μάλιος στην εκτέλεση του πλάγιου. Μάλιος στο γέμισμα, εκείνο Μάντζιος βγάζει σε πλάγιο. Και πάλι ο Μάλιος στο πλάγιο. Ενώ Αγκούνα. Δεύτερη μπάλα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Ένας πιτσιρικάς με περιβάλλοντα 0 έβαλε την μπάλα
μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μάλιος που περνάει. Μάλιος που βγάζει τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Πίσκε είναι γκολ. Υποδειγματική σέντρα από τον Γιώργο Μάλιο. Υποδειγματική κεφαλιά ψαράκι από τον Λέσεκ Πίς. Και αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Ρασιόπουλος στο 9. Και το πέναλτι το κάνει τώρα ο Λέσεκ Πίς. Εκπληκτική κεφαλιά. Κάνει το 2-0. Στο 16, δεύτερο ημιχρόνιο. Και στην κερκίδα ρυθμικά το όνομα του Πολωνού. Πίς. Ένας παίκτης τον υπεραγαπάνε. Ο φιλαθλητής της Καβάλας. Και να λοιπόν που η Καβάλα τώρα βγαίνει μπροστά. Είναι 2-0. Από τον Λέσεκ Πίς. Από τον Πίς που είχε πετύχει 2 γκολ πέρσι, πρόπερσι, το 96-97. Μέσα στο Χαριλάου. Στο 1-3 που είχε κερδίσει η Καβάλα. Πετυχαίνει και ένα γκολ σήμερα. Έχει λοιπόν παράδοση ο Πίς στους αγώνες με τον Άρη. Στο 16. Ο Φλωρίς Καβάλας που έχει και μια κόντρα με τον Άρη. Τώρα ο Άρης στο προσκήνιο, τώρα δεν έχει κανένα λόγο να κλειστεί πίσω ο Άρης. Πρέπει να βγει μπροστά να απειλήσει παραπάνω την αιστεία του Κυπουρού. Βαλιά τον Κένεν, Λολίδης. Φάουλ, τον Άρη. Τον Άρη που παίζει με 10 παίκτες από το 9 δεύτερο ημιχρόνου. Έναν Άρη που απειλεί, έχει δημιουργήσει καλές ευκαιρίες, αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να τις μεταφράσει σε γκολ. Κένεντι. Μάντζιος. Φλόρες. Θέσε τον Λεβίτης. Που σε διώξει ο Μίτερ. Στο πέρα ο Άρης θα έχει αντιμετωπίσει μια πολύ σφιχτή άμυνα τους Καβαλιώτες. Δεν έχουν κανένα λόγο να βγαίνουν μπροστά πλέον. Προηγούνται με 2-0, ένα σκορ ασφαλείας. Επομένει λιγότερο από μισή ώρα αγώνα. Και ο Μάντζικα στο γέμισμα. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Στο μαρκάρισμα αυτό πάνω στο Χαριστέα. Σημειώσει θέση offside. Νωρίτερα ο επόπτης ο κύριος Κοσκίδης Αθανασιάδη. Φάουλ επάνω στον Φλόρες που διαμαρτύρεται ότι ο δικός ήρθε από πίσω. Ένα φάουλ λοιπόν αρκετά μακριά. Τελεστής ο Φλόρες είναι και ο Γαλκίδης και ο Φλόρες τελικά. Πίσω δεν μπορεί, Δαλκίδης. Δαλκίδης για τον Κένεντι. Στα ηχέρια και ο Δαλκίδης από τον Μίτερ. Και ο Πίσω τώρα μπροστά. Με τον Μάλιο. Γύρε από δεξιά πολύ γρήγορα. Αντά Μάλιος. Μάλιος επιμένει. Μάλιος επιμένει ο Μάλιος. Απέναντι. Τον Δικόζη. Μετά Δικόζης. Και είναι μόνος Θανασιάδης. Θανασιάδης μόνος του πέφτει, είναι γκολ. Είναι γκολ από τον Άγγελο Δικόζη. Για ακόμη μια φορά η άμυνα του Άρη πιάστηκε στον ύπνο. Εκεί ο Θανασιάδης ήταν μόνος του μες στα καρέ της άμυνας του Τεγανάκη. Ο πορτιέρα του Άρη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και πάλι. Καταφέρει να προσωπήσει τον κύριο Θανασιάδη, αλλά όντας το έδαφος ο Δικόζης βρήκε μια άδεια εστία και έκανε το Καβάλα Άρης 3-0. Και ο Άρης έχει μεγάλο πρόβλημα τώρα πλέον. Το γκολ αυτό που δικόζει στο 20, δεύτερο ημιχρόνο. Δέκα παίκτες ο Άρης πλέον είναι αδύναμος και στην άμυνα. Το σουτ εκεί δεν ανησυχεί. Ο Κυπουρός. Thank you.
Ρόλος και τον Κόλτσι και τον Ενώ Αγκούνα. Μπροστά για τον Φλόρες. Τον Νικολάου. Ο Άρης στην πρώτη του αναμέτρηση εκτός Θεσσαλονίκης σε κέντρο άτυχος. Χάνει με 3-0. Δύο από τα οποία γκολ και τα τρία μάλλον ήταν καθαρά από λάθη της άμυνας του Άρη. Ο Κλαγιανάκης δεν φέρει καμία ευθύνη και για τα τρία γκολ. Προφανώς η άμυνα του Άρη δεν έδωσε προσοχή στα επιθετικά του της Καβάλας και το πλήρωσε με τρία γκολ. Και βέβαια τώρα είναι δύσκολο να κάνει κάτι που παίζει και με 10 παίκτες. Ενώ τώρα ο Φυρός θα βάλει τον Στοίνοβιτς. Ο οποίος στο Στοίνοβιτς μπορεί να αλλάξει κάτι γιατί είναι γρήγορος, κινητικός στο χώρο του κέντρου. Ξέρει να ελίσσεται και μπαίνει στη θέση του Κέννεντι. Ο οποίος Κέννεντι και σήμερα δεν ικανοποίησε. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος όμως είχε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Και ο Φυρός είχε πει ότι σήμερα θα παίξει μονάχα αν το θελήσει ο ίδιος. Ταλαιπωρείται από μια μορφή υπερκόπου συγκεκριμένα ο Ναγκόλι Κέννεντι, ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες. Και ωραία, κέρδισε την μπάλα εκεί ο Χαριστέας. Χαριστέας το σουτ και είναι μόλις out. Ίσως πιο μεγάλη ευκαιρία για τον Μαρατουάρη, τον Χαριστέα. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ναγκόλι Κέννεντι είναι από τους πιο αγαπημένους παίκτες των φιλάθλων του Άρη και όχι άδικα ένας από τους πλέον φιλότιμους παίκτες, αλλά και στον αγώνα με τον Πανιόνιο, αλλά και σήμερα φάνηκε ότι είναι κουρασμένος. Και πέρσι είχε ένα παρόμοιο πρόβλημα για την υγεία του. Νοσηλεύτηκε μάλιστα για πολύ καιρό στο νοσοκομείο. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. 3-0 λοιπόν προηγείται η Καβάλα του Άρη σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι προσφορά του Προπό και του Προπογκόλ εδώ στην Καβάλα. Το γκολ της Καβάλας στο 17 ο Νασιόπουλος, στο 9 του δεύτερου ημιχρόνου έχασε πέναλτι ο Νασιόπουλος, στο 16 ο Πίσε έκανε το 2-0 του δεύτερου ημιχρόνου και στο 20 του δεύτερου ημιχρόνου ο Δικόζης έκανε το 3-0. Στο Ίνοβιτς τώρα. Το γέμισμα του Στοίνοβιτς, δεν είναι offside ο Χαριστέας. Αλλά δεν μπορεί κιόλας, εκείνο ο Κυπουρός που σώζει. Ενώ Αγκούνα. Κόπηκε η μπαλιά. Καβακάς για τον Μάλιο και Καβακάς πάλι. Ανοίγει την μπάλα πολύ ο Μάντζιος για τον Κατσιάρο. Προστινή παλιά για τον Χαριστέα Λακίο, ο Κυπουρός μπλοκάρει. Μάντζιος του κεφαλιά. Χαρός. Στο Ίνοβιτς για τον άσχημα. Θανασιάδης και πάλι. Δικόζη στο σουτ. Είναι άστοχο. Το Δικόζη ενώ πίσω από δεξιά περιμένει την παλιά και κάνει παρατήρηση στον παίκτη του και ο Δικόζη του λέει έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ενώ από ό,τι βλέπω έχει σηκώσει τον Καραϊσαρίδη. Ο Νίκος Γκουλής, έναν καθαρά αμυντικό παίχτη, θέλει να θωρακίσει την αμυνά του. Το 3-0 πιστεύω ότι του είναι υπεραρκετό για έναν αντίπαλο όπως είναι ο Άρης, ο οποίος Άρης μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα ήταν αίτητος. Ενώ Αγκούνα. Δαλκίδης. Στο Ίνοβιτς. Πάντα στο Ίνοβιτς.
Το 1-2 στο Ιωνόβιτς θέλει να περάσει. Αριστέας Φλόρες. Το σούτ του Φλόρες στα χέρια του Κυπούρου. Πιέζουν οι επιθετικοί του Άρη, αλλά ως τώρα χωρίς τύχη. 26ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα φάουλ. Ο Απέτρου στις τάσεις. Στον Νικολάου. Αθανασιάδης ο Ανέστης στο δεύτερος. Διγκόζης. Κόλτσης. Τον Διγκόζη και πάλι. Ραγκούρα από μακριά το σούτ. Κραυνός αλλά out. Ο Ραγκούνα που έχει κάνει πολλή δουλειά σήμερα στο χώρο του κέντρου. Τριανάκης. Καβακάς έδιωξε την μπάλα. Και πάλι Καβακάς. Δαλκίδης στο πάρι. Φλόρες. Πατάει εδώ στο Ίνοβιτς. Στο Ίνοβιτς, ωραία παλιά. Τον χαριστέ, αλλά δεν μπόρεσε εκεί. Ήταν και ο Καλυμάνης, έμπειρος αμυντικός, ο Κύριλλος Καλυμάνης. Σταμάτησε την θετική ενέργεια του χαριστέα. Προστινή παλιά για τον Μάλιο. Μάλιος δεν μπορεί. Με αυτοθυσία εκεί ο Γιώργος Μάλιος, αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα. Μάντζιος και τον Λιολίδη. Λιολίδης στο Ίνοβιτς. Κατσιάρος. Θέλει να πλασάρει εκεί, αλλά δεν μπορεί ο Φλόρες. Είχε πολύ ωραία από αριστερά, αλλά πλάσαρε. Και από την παρέμβαση εκεί του Κόλτσι ήταν η μπάλα στο κόρνερ. Κάρλος Φλόρες στο Ίνοβιτς. Στο Ίνοβιτς και πάλι στον Φλόρες. Πάλι στο Στοϊνόβιτς που το γυρίζει. Ένα Δαλκίδη έβγαλε εκεί, ο Δαλκίδης δεν πρόλαβε. Και μπροστά τώρα με τον Μίτεφ η καβάλα. Μίτεφ άσχημη πάλι. Σε η άμυνα. Τώρα ο Μάντζιος. Μπροστά. Με δύο παίχτες του Άρη offside. Μπήκε ο Πέγκλης και βγήκε. Ο Νοαγκούνα, ο Γιώργος Πέγκλης. Και τώρα ο Πις. Για τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης θέλει να βγάλει πάλι στον Πις, δεν μπορεί. Διγκόζης τώρα. Δαλκίδης έκοψε. Φλόρες. Το Στοϊνόβιτς δεν ήταν καλή παλιά. Μάλιος πρόλαβε. Και πάλι Πις και πάλι Μάλιος. Ο Μάντζιος όχι, αυτό είναι κάρτα. Αυτό είναι κάρτα βέβαια. Αν και ο Μάλιος δεν θυμίζεται για τις ενέργειες, θεωρείται πρόβλημα παίκτης αυτή στη, σε αυτή τη φάση δικαιολογημένα πήρε την κάρτα. Το χτύπημα αυτό πάνω στο Μάντζιο και φυσικά ο Μάλιος δεν διαμαρτύρεται. Στο έδαφος ο Απόστολος Μάντζιος, τους καλύτερους παίκτες και σήμερα του Άρη, αλλά εκεί που χρειάστηκε και αυτός και οι υπόλοιποι αμυντικοί του Γιώργου Φυρού δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Και τα τρία γκολ που μπήκαν, το ένα πέναλτι και τα δύο γκολ, προήλθαν καθαρά από ενέργειες, από ολιγορία των αμυντικών του Άρη. Και το γκολ του Πίση και του Διγκόζη και το πέναλτι που κέρδισε ο Νασιόπουλος, βέβαια εκεί έκανε μια κούρσα από το κέντρο του γηπέδου ο Νασιόπουλος. Τον Κατσιαρό για τον Λιολίδη. Δεν πέρασε μπάλα. Τον Καλυμάνη τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης ελέγχει. Προς στιγμή είναι όχι. Πλάγια. Αφήνει την μπάλα. Δεν θα ανοίξει πλάγια. Δεν βιάζεται. Ο Αθανασιάδης τρέχει αστεί άλλωστε. Απομένουν 14 λεπτά αγώνα.
Και η Καβάλα προηγείται με 3-0, ένα σκορ που φαντάζει υπερβολικά δύσκολο να ανατραπεί. Όχι μόνο επειδή είναι 30 γκολ, αλλά και επειδή ο Άρης δεν έχει δείξει ότι μπορεί μέχρι τώρα να ανατρέψει το σκορ αυτό. Και παίζει και με 10 παίκτες από το 1 το λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Θρασιάδης θέλει να περάσει. Κάνει φάουλο και Θρασιάδης. Ο Ιωμασφυρός κάθεται βουβός στον πάγκο της ομάδας του. Το 3-0 δεν είναι μικρό σκορ, είναι παρολεθρία. Και ειδικά όταν τέσσερις αγωνιστικές η ομάδα είναι αίτητη, τότε το 3-0 δεν σου κάθεται και τόσο καλά, είναι γεγονός. Μάλιος. Καβακάς και Μάλιος. Μάλιος για τον Πις. Πις το γέμισμα. Και πάλι μόνο στον Ασιόπουλος, Ασιόπουλος στο σουτ. Είναι out. Πάλι διαφορά. Ο Ασιόπουλος βρέθηκε μόνος του στην καρδιά της άμυνας της Καβάλας. Ο Άρης στην άμυνα έχει πρόβλημα. Και όχι μόνο τώρα που έχει 10 παίκτες και προηγουμένως που είχε 11. Και προηγουμένως που είχε 11. Μάντζιος. Προσπαθεί στην άμυνα αλλά είναι μόνος. Λιολίδης που γύρισε πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Στοίνοβιτς Λιολίδης. Λιολίδης για τον Φλόρες. Φλόρες δεν μπορεί ο Χαριστέα. Δικόζης. Καλυμάνης και Μίτεφ. Κόλτσης. Καλυμάνης. Δικόζης. Εγκλής για τον Πις. Δικόζης. Φάουλ πάνω στο Θανασιάδη που σφυρίζεται τον κύριο Παπαπέτρου, ο διαιτητή του αγώνα. Καβάλα Άρης λοιπόν 3-0. Επομένουν 11 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Ένας αγώνας στην προσφορά του Προπό και του Προπογκόλ. Πίσω. Δικόζης. Πίσω για τον Μίτεφ. Πίσω. Εγκλής. Το γέμισμα βγάζει σε κόρνερ εκεί. Παραχωρεί κόρνερ ο Κατσιαρός. Μάλιος για τον Πις. Μάλιος. Πις, Μάλιος, είναι offside. Είναι offside εκεί πέρα ο Κόλτσης. Μάντζιος. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ από τον Πεγκλή και η κάρτα. Αδικαιολόγητη η κάρτα του Πεγκλή που το έκανε το φάουλ, ήταν ανούς. Τα κάρτα η οποία δεν χρειάζονταν. Και αλλαγή. Βγαίνει ο Δικόζης και στη θέση του μπαίνει ο Τελιάδης. Η αλλαγή αυτή στο 81. Το 81 λοιπόν βγαίνει ο Δικόζης και μπαίνει ο Τελιάδης για την Καβάλα, η δεύτερη αλλαγή του Νίκου Γκουλή. Φλόρες. Πεγκλής για τον Καβακά και τώρα Πις. Προστινή παλιά του Πις. Πολύ καλή, αλλά εκεί ήταν ο Νικολάου και γύρισε στο Περγανάκι.
Μάντζιος. Το γέμισμα για τον Στοϊνόβιτς, όχι, είναι για τον Κατσιάρο. Τώρα ο Στοϊνόβιτς, αλλά δεν μπορεί. Πάω την μπάλα λοιπόν και ο Άρης αρκείται σε μια υπεροχή, μια φλίαρη υπεροχή στο χώρο του κέντρου και λίγο μπροστά. Βέβαια, ως τώρα δεν έχει καταφέρει να απειλήσει με αξιώσεις σε την εστία του Κυπουρού. Το 3-0 θα θεωρηθεί δίκαιο με βάση την εικόνα που παρουσίασαν οι δυο ομάδες στο γήπεδο. Το μεγάλο πρόβλημα του Άρη ήταν, βέβαια, στην αμυντική γραμμή. Και τα τρία γκολ μπήκαν από αδράνεια της άμυνας του Άρη. Θανασιάδης πάτησε την μπάλα. Μάντζιος. Βαλκίδης. Με απλάγιο τώρα που εκτελείται. Αριστέας, παρέα με τον Καλυμάνη εκεί. Αριστέας, ήρθε και ο Τελιάδης και είναι φάουλ για τον Άρη. Ο Φλόρες την εκτέλεση του φάουλ. Πίσω λέει την μπάλα ο κύριος Παπαπέτρου και ο Μίτεφ έτρεξε να αποδώσει τη θέση στην οποία πρέπει να στηθεί η μπάλα. Εκτελείται καλοχτυπημένο μόλις out από τον Φλόρες. Πολύ καλή εκτέλεση, αλλά δεν είναι γκολ. Και στο ποδόσφαιρο μετράνε τα γκολ. Όπως είπα, παραμένει 3-0 υπέρ της Καβάλας και απομένουν 6,5 λεπτά αγώνα χωρίς καθυστερήσεις. Τι μπορεί να κάνει ο Άρης αυτά 6,5 λεπτά, τουλάχιστον να πετύχει τον γκολ της τιμής. Το κεφάλι του Θεοδωρίδη, μπάλα πλάγια. Και ο Μάλιος τώρα στην εκτέλεση του πλάγιου. Τον Πέγλι. Μάλιος. Και ο Δασιόπουλος ζητάει φάουλ από τον Θεοδωρίδη. Δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει εκεί ο Κατσιάνος. Μάλιος για τον Πεγκλή. Πεγκλής που βγάζει για τον Ιασιόπουλο. Και πάλι η άμυνα του Άρη κοιμήθηκε. Ήταν ο Ιασιόπουλος και ο Αθανασιάδης μόνοι τους και πάλι μες στα καρέ του Καταγιαννάκη. Στο 84 η φάση αυτή. Πίσω έδιωξε. Μάλιος Πεγλής. Νασιόπουλος. Με φάουλ από Θεοδωρή. Πις. Πάντα πις. Προσποιείται και περνάει. Και θέλει να βγάλει τον Νασιόπουλο, αλλά εκεί ο Θεοδωρής έκοψε. Φλόρες. Παντά Φλόρες που στέκεται και βγάζει για τον Μάντζιο από δεξιά. Μάντζιος κόπηκε και παλιά. Μίτεφ για τον Πεγλή. Πεγλής για τον Πις. Και είναι offside. Ο Θανασιάδης. Ο Θανασιόπουλος δεν είναι, αλλά ο Θανασιάδης μου φάνηκε ότι έφυγε πιο νωρίς. Μένουν 4 λεπτά, 4,5. Για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Καβάλα Άρης 3-0. Με γκολ του Νασιόπουλου στο 17 με πέναλτι. Του Πίσμα κεφαλιά στο 16 του δευτέρου ημιχρόνου και του Διγκόζη στο 20 του δευτέρου ημιχρόνου.
Νασιόπουλος. Στέκεται όρθιος, στέκεται. Τώρα φάουλ. Σφυρίζει καθυστερημένα. Ο κύριος Παπαπέτρου άφησε την φάση να εξελιχθεί. Και ο Πις τώρα. Νασιόπουλος. Και Πις. Θανασιάδης. Μάλιος. Το γέμισμα εκεί που είναι. Είναι μονάχα ο Νικολάου που ελέγχει την μπάλα. Γιολίδης. Στοϊνοβιτς με τον Δαλκίδη. Φλόρες. Παντά Φλόρες. Γιολίδης. Παντά Γιολίδης. Έλα κάνει το σουτ. Και είναι το γκολ. Είναι το γκολ από τον Χαριστέα. Να λοιπόν η αλλαγή του Φυρού Χαριστέας. Ο Άγγελος Χαριστέας που και οι φίλοι αθλητοί της Καβάλας μνημόνευαν προηγουμένως. Κάνει το 3-1 και βάζει το γκολ της τιμής για τον Άρη. Και φυσικά στα 3 λεπτά που μένουν λίγα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Αλλά ο Άγγελος Χαριστέας στο 87 κάνει το 3-1. Και η Καβάλα στο προσκήνιο. Προστινή παλιά είναι για τον Μίτεφ. Και έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο Καρασιαρίδης, άλλος ένας πολύ δυνατός αμυντικός. Θα βγει ο Μίτεφ που είναι σαφώς κουρασμένος. Ο Καρασιαρίδης είναι ένας έμπειρος και πολύ καλός αμυντικός. Δυνατός, σκληρός. Στο 88 λοιπόν γίνεται η αλλαγή, βγαίνει ο Ιβάν Μίτεφ και μπαίνει ο Γιώργος Καραϊσαρίδης. Μάντζιος. Πατάει την μπάλα ο Μάντζιος και ο Θεοδωρίδη. Τόπηκε από τον Κόλτσι. Ο Κόλτσι ήταν αυτός που έκαμε στην μπάλα. Δαλκίδης την εκτέλεση του πλάγιου. Και τον Φλόρες. Τόπηκε. Πις. Τελειάδης. Πις. Νασιάδης. Είναι offside. Είναι ο Νασιόπουλος. Νασιόπουλος. Μπορεί να μην έφυγε ο Μπεκλής από θέση offside, αλλά ο Νασιόπουλος και ξεχαστεί μπροστά. Το γέμισμα Καλυμάνης ελέγχει. Κόλτσης. Παντά Κόλτσης, Δαλκίδης έκοψε. Δαλκίδης μπροστά για τον Λιολίδη. Το Στοϊνόβιτς άφησε αυτός, αλλά ο Πίσε έδιωξε. Θεοδωρίδης. Έκοψε ο Μπεγλής. Και βγάζει για τον Ασιόπουλο. Ασιόπουλος. Πάντα Ασιόπουλος θέλει να περάσει, αλλά ο Μάντζικος έμπειρος εκεί. Τον κόβει. Προς την παλιά. 5 λεπτά καθυστέρηση σηκώνει ο τέταρτος διαιτητής. Κύριος Καραγιάννης. Έχουμε μπει λοιπόν στις καθυστερήσεις. Καταργιανάκης. Πήρε την μπάλα από τον Κατσιαρό. Πίσω. Πάντα πίσω. Μακριά το σουτ. Κοντράρει μπάλα. Μάλιος τώρα. Μάλιος. Μέσα στα καρέ, πέφτει, τίποτα. Πήγε απέναντι το Μάλιος. Φλόρες. Αν
κοντά Φλόρες. Τον Καραϊσαρίδη. Τον παραχωρεί κόρνερ ο Γιώργος Καραϊσαρίδης. Απομένουν 3,5 λεπτά αγώνα. 3,5 λεπτά που είναι καθυστερήσεις όλα. Το 90 λεπτό έχει ολοκληρωθεί. Εδώ και 1,5 λεπτό. Στοϊνόβιτς. Περνάει ο Στοϊνόβιτς. Κάνει το σουτ στα χέρια όμως του Κυπουρού που ήταν σε καλή θέση. Πίση. Μάλιος. Αθανασιάδης. Πάντα Αθανασιάδης. Και πάλι πίση. Αθανασιάδης. Πέγκλης. Μάλιος. Έχει βγει η μπάλα. Και είναι για την Καβάλα. Μένουνε 2,5 λεπτά αγώνα. Καβάλα. Άρης 3-1. Μάλιος. Μάλιος. Τίποτα δεν δίνει. Έχει κουραστεί ο Μάλιος. Λιολίδης δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Και τώρα είναι ο Καβακάς που άφησε για τον Πις. Πεγκλής τώρα. Και τώρα Μάλιος. Μάλιος που βγάζει τη σέντρα. Επικίνδυνη. Επικίνδυνη φάση αυτή. Ο Τελειάδης ήταν μέσα στα καρέ του Κατραγιαννάκη. Διώχνει ο Καραϊσαρίδης. Και είναι ο Στοϊνόβιτς που κάνει άσχημο κοντρόλ. Και αφήνει την μπάλα ο Μάλιος να καταλήξει πλάγια. Να κερδίσει και χρόνο. Και μπορεί να μην είχε και τις δυνάμεις. Ο 33χρονος να κρατήσει την μπάλα. Νέο πλάγιο από το κεφάλι του Κατσιαρού αυτή τη φορά. Ενάμιση λεπτό ακόμα για να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα ο κ. Παπαπέτρου. Ο 3-1 παραμένει και ο Μάλιος εκεί θα ήθελε να είναι ο Αθανασιάδης, ο οποίος δεν κατάλαβε προφανώς τις προθέσεις του Γιώργου Μάλιου. Κατεργιανάκη στο βολέ. Πέγκλης. Χαριστέας. Πανύψηλος θετικός του Άρη. Φλόρες για τον Φτοϊνόβιτς δεν πέρασε. Μάντζιος στο γέμισμα. Διώχνει άμυνα με τον Τελειάδη. Ταλκίδης. Το γέμισμα. Out. Απομένουν μερικά δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Πέγκλης. Προς την παλιά για τον Νασιόπουλο που δεν μπορεί να συγκρατήσει. Νικολάου. Νέο πλάγιο. Ένα πλάγιο που εκτελεί. Πέγκλης. Τελειάδης, Νασιόπουλος, Στοϊνόβιτς τώρα για τον Άρη. Στοϊνόβιτς, πάντα Στοϊνόβιτς που βγάζει δεξιά για τον Μάντζιο. Μάντζιος, πάντα Μάντζιος, θέλει να βγάλει εκεί για τον Μελιολίδη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τις προθέσεις του Μάντζιου. Η Καβάλα και πάλι στο προσκήνιο. Έχουμε συμπληρώσει το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων και ο Πις τώρα. Ο Πις μπροστινή μπαλιά για τον Τελειάδη. Τελειάδη στη σέντρα τον Αθανασιάδη. Περνάει μπαλά από όλους. Μάλιος τώρα. Μάλιος για σέντρα σουτ. Out. Και στο παπέδο κοιτάζει το ρολόι του. Και μάλλον θα σφυρίξει τη λήξη αφού έχουμε συμπληρώσει το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Και μισό λεπτό ακόμα. Κατεργιαννάκης, έτοιμος για να κάνει το ελεύθερο. Εκτελεί ο Κατεργιαννάκης. Και λήξη του αγώνα από τον κύριο Παπαπέτρου που βρίσκει τον Άρη.
συγγνώμη, την Καβάλα νικήτρια με 3-1 επί του Άρη, με γκολ στο 17 του Νασιόπουλου, στο 16 του δευτέρου ημιχρόνου ο Πις, στο 20 του δευτέρου ημιχρόνου το 3-0 ο Δικόζης και το 3-1 έκανε στο 42 του δευτέρου ημιχρόνου ο Άγγελος Χαριστέας, που μπήκε σαν αλλαγή. Η ιστορία λοιπόν επαναλαμβάνεται, γιατί την περίοδο 96-97 η Καβάλα έχει κερδίσει το βέβαια στον Άρη με 3-1 και πάλι.